Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας σήμερα, παρόλα αυτά τα προβλήματα παραμένουν πολλά όσον αφορά την κοινωνική πολιτική στην χώρα μας, αλλά και την λειτουργία των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι είναι ελάχιστοι σε αντίθεση με καθημερινά αυξανόμενα περιστατικά σε σχολεία, ιδρύματα, αλλά και θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Όπως κάθε χρόνο αφιερώνεται σε μία ομάδα στόχο, αμαία, ηλικιωμένους, φέτος αποφασίσαμε να αναδείξουμε το τραγικό ζήτημα της υποστελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Βλέπετε και από τη συνάντηση ότι είμαστε λίγοι, αλλά οι ανάγκες των πολιτών είναι σημαντικές. Συνεπώς, εμείς οι κοινωνικοί λειτουργοί πολλές φορές λειτουργούμε σαν συνήγοροι της κοινωνικής πραγματικότητας. Όταν δεν υπάρχουν υπηρεσίες σε κάθε δήμο, όταν οι υπηρεσίες που υπάρχουν στους αντίστοιχους δήμους, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, όπου υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός για 5 σχολεία, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ούτε καν για να τις αξιολογήσουν. Και όταν αξιολογείται μια κοινωνική ανάγκη, πρέπει να υπάρχει συνέχεια, πρέπει να υπάρχει επίπεδο παρέμβασης, πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Απλά και μόνο να στοχοποιείται το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, που είναι μέρος του πολιτικού, της κοινωνικής πολιτικής, δεν βοηθάει ούτε τον πολίτη, αλλά ούτε και το κράτος, που γενικότερα πιστεύουμε ότι όλοι συμφωνούμε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο πολίτης και οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτό το στόχο έχουν. Γι' αυτό και η κινητοποίηση των κοινωνικών λειτουργών δεν βλέπετε πολλούς, γιατί πιο πολλοί είναι πρόσωπο ασφαλείας, δηλαδή προσωπικό ασφαλείας. Είμαστε τόσοι λίγοι που οι ελάχιστοι μπορούν να έρθουν να διαμαρτυρηθούν, οι υπόλοιποι πρέπει να μείνουν πίσω γιατί αποτελούν προσωπικό ασφαλείας. Και σε κάποιες υπηρεσίες δεν υπάρχει καθόλου. Για μας, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να ενώσουμε τη φωνή με όλους τους πολίτες, ότι το κράτος κοινωνικού δικαίου πρέπει να υπάρχει για όλους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοούμε τις κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο οι κοινωνικοί λειτουργοί ίσως από τις λίγες φορές βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και να απαιτήσουν άμεσες προσλήψεις σε όλους τους τομείς του κράτους πρόνοιας και υγείας, αλλά και διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων κοινωνικών λειτουργών, ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση, αλλά και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους πιο ευάλωτους. Η ΑΔΕΔΗ και το Νομαριακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ Μεσσηνίας στηρίζουν την κινητοποίηση των κοινωνικών λειτουργών ημέρας δράσης σήμερα. Παραδώσαμε ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και του ζητήσαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το θέμα της έλλειψης προσωπικού, ειδικότερα στις υπηρεσίες που αφορούν την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια που μιλάμε σήμερα. Κάνουμε απεργιακή κινητοποίηση λόγω της μεγάλης προστελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Ζητάμε να γίνουν προσλήψεις άμεσα και να μονιμοποιηθεί το προσωπικό στις μονάδες παιδικής προστασίας. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στις υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, στα πρωτοδικεία όλης της χώρας, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στις μονάδες συμφρονιστικές. Και ζητάμε να γίνουν άμεσα προσλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της πολιτείας ώστε να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης κοινωνικής προστασίας ώστε να μπορούν όλες οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να αντιμετωπίζονται τα προβλήματά τους.